Υπάρχει περίπτωση, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε. Μας το έχουν στείλει πάρα πολλοί επαγγελματίες. Προφανώς αγωνιούν, το ξέρετε και εσείς. Να προχωρήσετε σε κάποιο κούρεμα οφειλών προς τις εφορίες και τα ταμεία για όσους μπαίνουν σε αναβολή, σε αναστολή. Διότι μετατίθονται οι πληρωμές, αλλά οι πληρωμές πρέπει να γίνουν. Όχι. Αυτό δεν είναι στο σκεπτικό της κυβέρνησης. Και θέλω να σας πω ότι και πουθενά στην Ευρώπη δεν γίνεται αυτό. Αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός, τον οποίο μου είχατε θίξει, τον είχατε αναδείξει και νομίζω ότι τον καλύψαμε με επάρκεια. Ποιος ήταν ο πρώτος προβληματισμός που μου είχατε πει? Δεν μπορούν οι πολίτες να πληρώσουν μία και έξω, σας θυμίζω τότε, το Σεπτέμβριο. Ναι. Σωστό, προφανώς. Όπως και τώρα δεν θα μπορούν να πληρώσουν τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο αντίστοιχα, μία και έξω. Σωστά. Ναι. Αλλά εμείς δεν λέμε μία και έξω. Αλλά... Λέμε από τότε, από τον Απρίλιο του 2021, σε 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 με 2,5% επιτόκιο. Mm-hmm. Μεγάλη διαφορά αυτό. Όχι mm-hmm. μία και έξω. Ναι, σε μεγάλη διαφορά. Δεύτερον, τι λέμε? Ότι εάν κάποιοι πολίτες έχουν χάσει κάποιες ρυθμίσεις, κάποιες οφειλές από τις ρυθμίσεις που έχουν κάνει, mm-hmm. αυτή η περίοδος δεν πάει τον Απρίλιο, πάει στο τέλος της ρυθμιζόμενης περίοδος. Στο τέλος της ρύθμισης, ναι. Αν κάποιος δηλαδή, έχει 100 120 δόσεις, θα πάει στις 120. Αν 100 θα πήγαινε στο τέλος όλες τρεις. Άρα μάλιστα. Και αυτό είναι διευκόλυνση. Ναι. Τρίτον, ήρθαμε και νομοθετήσαμε πρόσφατα στη Βουλή και ένα μεγαλύτερο κομμάτι συμπατριωτών μας να μπορεί να μπει στο πλαίσιο ρυθμίσεων. Τέταρτον, χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας για ρυθμίσεις και για το μήνα Νοέμβριο. Ναι. Άρα ουσιαστικά στο κομμάτι των ρυθμίσεων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων θα προσέθετα και δανειακών υποχρεώσεων με βάση το τι κάνει το τραπεζικό σύστημα. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους σε βάθος χρόνου με αρκετή άνεση. Δεν σκέφτεστε προς το παρόν κάποια ρύθμιση, κάποια 120 δόσεις, 100 δόσεις ή κάποια άλλη τύπου ρύθμιση τώρα που μιλάμε? Όχι, με τα σημερινά δεδομένα όχι. Εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες που είχαμε. Και θα σας το πω και πάλι. Και όλους τους βαθμούς ελευθερίας που είχαμε. Ναι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα είναι σε ένα καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες και τους βαθμούς ελευθερίας, αυτό που νομοθετήσαμε πριν από 2 εβδομάδες και το χαιρέτησε ο ιδιωτικός τομέας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κύριε Υπουργέ, πριν κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε, ναι. Και ρυθμίσαμε και δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Που επίσης δεν είχε ρυθμιστεί ποτέ σε 120 δόσεις, για να διευκολύνουμε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Δύο ερωτήματα ακόμη πριν σας αποδεσμεύσουμε. Τι γίνεται με τις επιταγές και με το εύρος των επιχειρήσεων στην επιστρεπτέα προκαταβολή, την τέταρτη φάση, αν δεν κάνω λάθος? Με τις επιταγές θα είμαστε σε θέση να σας απαντήσω ξεκάθαρα τις επόμενες ημέρες. Το είπα και χθες. Θέλει μελέτη. Θέλει μελέτη γιατί υπάρχουν πολλοί παράμετροι που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν. Μια κατεύθυνση που μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει ότι στο κομμάτι των επιταγών λειτουργούμε έγκαιρα. Μάλιστα. Απλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το τι κάνουμε κάθε φορά για τις επιταγές. Γιατί έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία. Ναι. Προφανώς για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με κυβερνητική εντολή χρειάζεται μια ιδιαίτερη πρόβλεψη. Η δεύτερη ενότητά σας είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι. Εδώ νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή μέχρι σήμερα έχει πετύχει. Έχουν δοθεί, έχω τα στοιχεία εδώ, σε 145.132 μοναδικά αφημοί. Γιατί λέω μοναδικά, γιατί κάποιοι μπορεί να πήραν και την ένα επιστρεπτέα και τη δύο και την τρία, ναι, ή κάποιο συνδυασμό. Αλλά 145.132 επιχειρήσεις έχουν μοιραστεί 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε έρθει και έχουμε πει, αυτό το πρόγραμμα θα το ενισχύσουμε. Ναι. Γιατί αυτό το πρόγραμμα είναι κατευθείαν εκταμείευση πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό και από ευρωπαϊκούς πόρους. Άρα θα γίνει και πέμπτη. Σε επιχείρηση. Ναι, βεβαίως. Θα γίνει και τέταρτη και πέμπτη. Μάλιστα. Η τέταρτη θα καλύψει τις απώλειες τζίρου για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και η πέμπτη θα καλύψει τον Νοέμβριο. Από εδώ και για πέρα πάντα με το 50% να μην επιστρέφεται, να είναι επιδότηση. Πρώτον, με το 50% να μην επιστρέπεται. Δεύτερον, βάζοντας μέσα και τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμιακές μηχανές. Μάλιστα. Βεβαίως, αρκεί να έχουν για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο κάποια μείωση τζίρου, 20%. Οι επιχειρήσεις όμως που κλείσαν με κυβερνητική εντολή δεν χρειάζεται ούτε απαιτείται να έχουν μείωση τζίρου. Αυξάνουμε τα ποσά και προσδοκούμε, ήδη λειτουργούμε πυρετοδός προς αυτή την κατεύθυνση για να βγει κοινή υπουργική απόφαση, ώστε 20 ή λίγο μετά τις 20 Νοεμβρίου να αρχίσει η εκταμείευση της τέταρτης επιστρεπτέας προκαταβολής
Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τους κλάδους που κλείσαμε ή κλείνουμε με κυβερνητική εντολή. Μάλιστα. Και έχουμε και γεωγραφικές περιοχές που ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν μπει σε κάποια μορφή τοπικό lockdown. Σωστό. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να συνεκτιμηθούν. Είναι πολλά. Συμπερασματικά. Ναι. Συμπερασματικά όμως, από αυτά που ανακοινώσαμε χθες, ναι, ουσιαστικά με εξαίρεση περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ που είναι οι αναστολές, 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσδοκούμε με τους μηχανισμούς που έχουμε χτίσει το προηγούμενο διάστημα ότι είναι ρευστότητα να πέσουν στην πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλω να ξέρετε, και αν δεν έχετε να μου κάνετε ένα άλλο ερώτημα, να πω μια πρόταση. Πείτε τι, γιατί. Ότι προχθές στο Eurogroup συζητήσαμε το πόσα μέτρα έχει πάρει κάθε χώρα. Ναι. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα μέτρα είναι στο 4% του ΑΕΠ. Εμείς έχουμε υπερβεί ήδη το 6% του ΑΕΠ και με αυτά που ανακοινώσαμε χθες θα είμαστε κοντά στο 8%.